φορολογικό είναι το κλειδί για τα δημοσιονομικά της χώρας, τη δίκαιη αναδιανομή του εισοδήματος, τη στήριξη του κοινωνικού κράτους με αιχμή την κοινωνική ασφάλιση, την υγεία, την παιδεία. Το πάγωμα και η μείωση του εισοδήματος, η κατάργηση του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης στο δημόσιο, η κατάργηση των δικαιωμάτων των γυναικών, η απαράδεκτη κατάσταση στο Ταμείο Πρόνοιας και στον ΟΠΑΔ, οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις, οι ιδιωτικοποιήσεις, είναι πολιτικές που επιδεινώνουν την κατάσταση. Το δημοσιοπαλληλικό συνδικαλιστικό κίνημα δεν πρόκειται να αποδεχτεί αυτές τις πολιτικές που ρίχνουν τα βάρη στις πλάτες των εργαζομένων. Η αντίδραση αύριο θα βρεθούμε μπροστά σε καταστάσεις οι οποίες θα είναι πάρα πολύ άσχημες για τους εργαζόμενους, όχι μόνο στο δημόσιο τομέα, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι ακούμε αυτή τη στιγμή μια χρονοστιβάδα μέτρων με σκοπό τη μείωση του ελλείμματος. Θα ήθελα κάποιος πραγματικά από την κυβέρνηση να μου πει ποια είναι τα μέτρα εκείνα τα οποία παίρνει για να αυξήσει τα έσοδά της από το μεγάλο κεφάλαιο. Έχουμε ακούσει για μειώσεις των μισθών, για μειώσεις των επιδομάτων, για αυξήσεις της φορολογίας, για μείωση των φορολογικών, των αφορολόγητων οδείων, αλλά δεν έχουμε ακούσει λέξη για επιβολή κάποιου καινούριου φόρου στα κέρδη των ανωνύμων εταιριών ή στα κέρδη των τραπεζών. Εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα να συμμετέχουν και να στηρίξουν αυτή την απεργία. Οι αγώνες είναι μπροστά. 2.000 εκατομμύριο και είναι πάρα πολύ σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν το ερχόμαστε καθόλου. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει άλλη διάρθρωση δημόσιο τομέα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να θεωρεί δημόσιο μόνο τα κεντρικά υπουργεία. Εμάς δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα είναι οι περιφέρειες, είναι η ΟΤΑ, είναι η ΔΕΚΟ και όλα αυτά. Η διάρθρωση η οποία έχει η Ευρώπη είναι αυτή ανάλογη με τον Καλλικράτη που ακούμε τα τελευταία χρόνια. Το τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια. Επόμενα λοιπόν, στο δημόσιο υπαλληλικό κόσμο της, η Ευρώπη μετράει τα κεντρικά υπουργεία, έχει πάρα πολλούς δημόσιους υπάλληλους στις περιφέρειες, έτσι όπως είναι διαρθρωμένοι και πιθανόν και οι μισθοί τους να είναι διαφορετικοί, αλλά δεν θεωρούμε και το θεωρούμε απαράδεκτο να λένε ότι έχουμε πολύ μεγάλο δημόσιο τομέα. Εδώ δεν φτάνουμε. Παίρνουν και παίρνουν. Και θα μας λένε τώρα ότι για να καλύψουν πάγιες και τακτικές ανάγκες. Είδαμε τα stage. Εντάξει, δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν και προβλήματα στο δημόσιο τομέα, αλλά όχι ότι ο αριθμός είναι μεγάλος. Να υπάρχουν υψηλόμισθοι έτσι στο δημόσιο τομέα. Η βασική μισθή είναι μισθή πείνας. Είναι μισθή των 800 με 900 ευρώ. Από εκεί και πέρα υπήρχε μια επιδοματική πολιτική με κύριο στόχο να διασπάσει το ενιαίο μέτωπο των εργαζομένων. Παραδείγματος χάρη, ο δικός μου μισθός είναι 750 ευρώ και φτάνουμε τα επιδόματα 1440. Τώρα, όσο αφορά τα ρετήρε, το ρετήρε είναι κάτι σχετικό. Δηλαδή, σε μια μονοκατοικία ρετήρε είναι ο πρώτος όροφος. Σε μια υπάρχουν αμοιβές ανάλογα με τη συνεισφορά και την προσφορά του καθένα στην παραγωγή. Υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία έχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες. Εμείς λέμε το εξής, ότι πρέπει όλα αυτά τα επιδόματα να ενσωματωθούν στο βασικό μισθό. Είναι ενιαία θέση της ΑΔΔΗ, μιλάμε για ενσωμάτωση των επιδομάτων στο βασικό μισθό, έτσι ώστε να υπολογίζονται αυτά τα επιδόματα και στις συντάξεις μας, αλλά και στις αυξήσεις που διεκδικούμε. Ακόμα και αν αυτό οδηγούσε σε μια μείωση των εργαζομένων. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς, ναι, για μερικούς κλάδους ίσως να μειωθούν οι αποδοχές. Αλλά το γενικό μας δόγμα είναι ότι θέλουμε προς τα επάνω. Αυτό είναι η επιδίωξη. Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, έτσι κι αλλιώς είμαστε τελευταίοι στους μισθούς, να ανέβουμε επάνω, για να είμαστε πιο ανθρώπινοι.